Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μία πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκυπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας. Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή θα ξεκινήσουμε το κεφάλαιο «Θειότητα του Χριστιανισμού» από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου «Τρέφοντας το λαό του Θεού». Λέει κάπου ο Πασκάλ, «Ας δούμε τα πράγματα από την ανθρώπινή τους πλευρά για να δούμε αν είναι δυνατό να δώσουμε εξήγηση ανθρωπίνως σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το φαινόμενο που λέγεται Εκκλησία του Χριστού. Στο νου ενός ταπεινού και άσημου μαραγκού της Ιουδαίας, έτσι ήταν ο Κύριος κατά το ανθρώπινο, τέκτον και Υιός τέκτονος μαραγκός. Μπαίνει λοιπόν στο νου αυτού του ταπεινού και άσημου μαραγκού της Ιουδαίας, η ιδέα ούτε λίγο ούτε πολύ να σώσει τον κόσμο». Και ξεκινάει για να πετύχει αυτό το έργο. Αποφασίζει να καλέσει μαζί του και συνεργάτες για αυτό το έργο. Και φυσικά δεν αποτάνθηκε ούτε στη Ρώμη για να πάρει δικανικούς ρήτορες και σπουδαίους άνδρες, επίσημους αξιωματούχους, ούτε στην Αθήνα για να λάβει λογογράφους και ποιητές και φιλοσόφους. Διότι αν τολμούσε να πάει αυτός ο κατακόσμων αγράμματος μαραγκός και να ζητήσει κάτι τέτοιο, θα τον έπαιρναν στο κυνήγι. Πηγαίνει και βρίσκει μερικούς απλοϊκούς ψαράδες ή να, όπως λέει ο Παύλος, η υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μη εξημών. Αν καλούσε φιλοσόφους και ρήτορες και μεγάλους στη διάνοια ανθρώπους, θα μπορούσε κανείς να πει ότι τόσο σπουδαίους και μεγάλους και τρανούς εκάλεσε ο Χριστός, φυσικό ήταν η διδασκαλία του να επικρατήσει. Τι μπορεί όμως κανείς να πει όταν σκέπτεται ότι απλοί ψαράδες, άνθρωποι μηδαμινοί, παραπεταμένοι, χωρίς γνώσεις, ίσως θα λέγαμε με τη σημερινή ορολογία μισοαναλφάβητοι, έφεραν σε πέρας το τεράστιο έργο το οποίο τους ανέθεσε ο Κύριος. Μαζεύει λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους και τους λέει «Ελάτε μαζί μου να σώσουμε τον κόσμο». Είπε στον Πέτρο όταν έπιασε τα πολλά ψάρια «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών. Από τώρα και στο εξής θα συλλαμβάνει ζωντανούς ανθρώπους στα δίκτυα σου». Πηγαίνει λοιπόν και βρίσκει αυτούς τους ψαράδες και τους λέει «Ελάτε μαζί να σώσουμε τον κόσμο». Αυτοί, εν τη απεράντο αφελία τους, το πιστεύουν αυτό το πράγμα ότι κάτι είναι αυτός ο μαραγκός και πρέπει να βγουν μαζί του για να σώσουν τον κόσμο. Όταν το πράγμα άρχισε να παίρνει κάποιες μικρές διαστάσεις και να γίνεται ενοχλητικό στους άρχοντες της Ιουδαίας, αποφασίζουν να δώσουν τέρμα σε αυτή την ιστορία. Συλλαμβάνουν τον αρχηγό, τον επαναστάτη ας πούμε, και ξεμπλέκουν μαζί του, τον θανατώνουν. Οι μαθητές φοβισμένοι τον εγκαταλείπουν πριν ακόμα πεθάνει πλην του Ιωάννη. Ο ένας μάλιστα τον πρόδωσε και ο άλλος τον αρνήθηκε, ο Πέτρος. Τον εγκαταλείπουν και μετά από λίγο επανέρχονται πάλι στην αλλιευτική τους τέχνη, όπως λέει το 10ο αιωθινό της Εκκλησίας. «Και πάλιν πλοία και δίκτυα και άγρα ουδαμού. Πάλι γύρισαν στα πλοία και στα δίκτυα και συλλογή ψαριών δεν είχαν». Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι όταν ο Κύριος πέθανε είχαν διασκορπιστεί. Μετά από λίγες μέρες, κατά ένα τρόπο ανεξήγητο, εμφανίζονται πάλι στο προσκήνιο και αρχίζουν να κηρύττουν ότι ο Ιησούς Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Τους συλλαμβάνουν οι συμπατριώτες, τους Ιουδαίοι, τους φυλακίζουν, τους δέρνουν, τους ταλαιπωρούν όσο ήταν δυνατόν, τους απειλούν ότι θα τους θανατώσουν. Αυτοί άκαμπτοι και αλήγιστοι. Ενώ όταν ζούσε ο Κύριος τον είχαν εγκαταλείψει, τώρα που είναι νεκρός
έχουν τόσο θάρρος ώστε να μην υπολογίζουν και την απειλή του θανάτου την οποία τους επισύουν οι Ιουδαίοι. Ξεκινούν λοιπόν αυτοί οι ψαράδες να κατακτήσουν τον κόσμο. Περιέρχονται χωριά και πόλεις και χώρες πολλές και κηρύσουν Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων και αναστάντα εκ νεκρών και οι άνθρωποι πιστεύουν στο κήρυγμά τους, στο κήρυγμα των αγραμμάτων, στο κήρυγμα των ψαράδων. Φθάνει το κήρυγμα αυτό σε ανθρώπους σοφούς κατά κόσμον, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φάει με τα εξώφυλλα των Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και τους άλλους σοφούς και σπουδαίους της παλαιάς εποχής. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι σοφοί, οι μεγάλοι, οι σπουδαίοι, ένας Γρηγόριος Νήσις, ήταν μεγάλος φιλόσοφος, ένας Βασίλειος, ένας Χρυσόστομος, ένας Γρηγόριος Ναζιαντζινός, ένας Αυγουστίνος, ένας Ιερώνυμος και άλλα πολύ μεγάλα πνεύματα της ανθρωπότητος στην εποχή τους, οι οποίοι είχαν μελετήσει όλη την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και είχαν εκτιμήσει την κατάνθρωπον αξία της. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και ακούνε το κήρυγμα των ψαράδων. Όχι ακριβώς των ίδιων, αλλά των διαδόχων τους και πετούν τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και αποδέχονται το κήρυγμα των ψαράδων και υπομνηματίζουν οι σοφοί τους ψαράδες. Έχουμε ομιλίες των μεγάλων αυτών ανθρώπων, των μετέπειτα πατέρων της Εκκλησίας βέβαια και υπομνηματισμούς στα κείμενα των αγραμμάτων αλιέων. Και αυτοί οι άνθρωποι αρνούνται τη φιλοσοφία, αρνούνται τη θύραθεν μόρφωση την οποία είχαν και γίνονται ταπεινοί μαθητές των ψαράδων και κηρύττουν και αυτοί το ίδιο κήρυγμα το οποίο παρέλαβαν από τους ψαράδες και τους διαδόχους τους. Και προχωρούν τα πράγματα και λησμονείται ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Εκτός από τους φιλολόγους, τους ειδικούς, ποιος άλλος ξέρει τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, τουλάχιστον ποιος τους διαβάζει και ποιος τους κατανοεί. Λησμονούνται λοιπόν οι Πλάτωνες και Αριστοτέλης και οι άλλοι σοφοί και σπουδαίοι άνθρωποι της αρχαιότητος και ανεγείρονται ναοί στον αγράμματο Πέτρο και στον αγράμματο Ιωάννη και στους άλλους αγραμμάτους αποστόλους και γεμίζει ο κόσμος από τα ονόματα των ψαράδων. Γεμάτος ο κόσμος από Πέτρους και Ιακώβους και ούτω καθεξής, από τα ονόματα των Αποστόλων. Όλα δε αυτά γίνονται όχι ήσυχα και ήρεμα, αλλά υπό συνεχείς και διάκοπους διωγμούς, ακόμα και υπό καταδίκες σε θάνατο. Καταδικάζονται και θανατώνονται και οι Απόστολοι και οι μαθητές των, οι διάδοχοί των, και παρόλα αυτά η Εκκλησία συνεχίζει το έργο της και ζει και φθάνει μέχρι των ημερών μας. Λέει λοιπόν ο Πασκάλ, έλα εδώ, ανθρώπινη λογική, που είσαι μαθημένη ή να εξηγήσει ή να απορρίπτεις και εξήγησέ μου αν μπορείς με τα δικά σου μέτρα, πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα, ανθρωπίνως πώς είναι δυνατόν να γίνει. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Αν μπορείς, απόρριψέ το και πες ότι δεν έγινε αυτό το πράγμα, είναι ένα παραμύθι, είναι ένα ψέμα, δεν έγινε. Δεν έφτασε μέχρι εμάς η Εκκλησία, δεν έφτασε μέχρι εμάς το κήρυγμα των Αποστόλων, δεν υπάρχουν ναοί στον Πέτρο και στον Ιωάννη και στον Ιάκωβο, δεν υπάρχουν τα ονόματά των σε τόσους ανθρώπους, δεν υπάρχουν τα συγγράμματά τους και τα βιβλία τους, δεν τα μελετούν οι άνθρωποι σήμερα, δεν μεταρρυθμίζουν τα ήθη τους από τα βιβλία αυτά, δεν βελτιώνουν την εσωτερική τους κατάσταση μελετώντας τα βιβλία αυτά. Πες λοιπόν ότι αυτό δεν έγινε. Δεν μπορείς ούτε αυτό να το πεις. Ούτε λοιπόν να το εξηγήσεις μπορείς, αλλά ούτε και να το αρνηθείς μπορείς, ενώ είσαι εσύ η ανθρώπινη λογική, μαθημένη ή να εξηγείς ή να απορρίπτεις. Ούτε το ένα μπορείς να κάνεις, ούτε το άλλο. Τι άλλο μένει, τούτο μόνο. Ταπεινώ σου υπερήφανη ανθρώπινη λογική και μάθε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία ούτε να ερμηνεύσεις μπορείς, ούτε να απορρίψεις. Αυτό λοιπόν το αιώνιο, το συνεχιζόμενο, το διηνεκές θαύμα της Εκκλησίας του Χριστού, της επαληθεύσεως 100% της προφητείας την οποία είπε ο Κύριος ότι η Εκκλησία του θα μείνει ακλόνητη και απερίτρεπτος διαμέσου των αιώνων, αυτό το διηνεκές θαύμα είναι υπεραρκετό για όσους έχουν καλή προαίρεση να πιστεύσουν ότι ο Κύριος είναι Υιός του Θεού και δεν είναι απλός άνθρωπος και επομένως όσα αφηγούνται οι Ευαγγελιστές κατά τις ημέρες εκείνες έγιναν. Το θαύμα αυτό μας κάνει να αποδεχόμαστε και τα παλαιά θαύματα τα οποία δεν είδαμε. Όπως ακριβώς οι άνθρωποι της εποχής του Κυρίου, βλέποντας τα θαύματα του Κυρίου, πίστευαν στις προφητείες του ότι η Εκκλησία θα μείνει ακλόνητη στους αιώνες, ότι αυτός θα έρθει πάλι εν τη δόξη του Πατρός αυτού, για να κρίνει τον κόσμο κτλ. Έτσι και εμείς σήμερα βλέποντας την επαλήθευση των προφητιών του Κυρίου για την Εκκλησία του,
πιστεύουμε και τα τότε γινόμενα, τα θαύματα τα οποία έγιναν τότε, κατά τα οποία δεν ήμασταν παρόντες. Και κάτι ακόμη. Δύο μικρά και ασήμαντα στοιχεία τα οποία περιέχουν τα Ευαγγέλια. Αν υπήρχαν μόνο αυτά, αν δεν υπήρχε καμία άλλη απόδειξη παρά μόνο αυτά τα δύο μικρά στοιχεία, αυτές οι δύο ασήμαντες εκ πρώτης όψεως φράσεις θα αρκούσαν να πείσουν ένα καλοπροαίρετο άνθρωπο ότι το Ευαγγέλιο είναι Λόγος Θεού, δεν είναι ένα ανθρώπινο βιβλίο. Ποιες είναι αυτές οι δύο φράσεις? Όταν η κυρία Θεοτόκος κυοφορούσε τον Κύριο, επισκέφθηκε τη συγγενή της Ελισάβετ και η Ελισάβετ τη μακάρισε και της είπε το «πόθεν μη τούτο» ή «να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου προς με» κτλ. Και η Παναγία είπε τους εξής λόγους: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επί εισέ μη μεγαλεί ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού» κτλ. Και προχωρεί και λέει: «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ». Από τώρα και στο εξής θα με μακαρίζουν, θα με καλοτυχίζουν, θα μου πλέκουν εγκόμια όλες οι γενιές. Αυτό δεν είναι περί αυτολογία. Προσέξτε, η Παναγία ήταν πολύ ταπεινή. Είναι προφητεία. Απλώς διαπιστώνει κάτι που θα γίνει. Δεν λέει κάτι το οποίο ήθελε, δεν είχε ματαιοδοξία η Παναγία. Δεν έμοιαζε στις σημερινές γυναίκες ή και εμάς ακόμη που κοιτάμε αν έχουμε κάποιο παιδί και πάρει άριστα στις εξετάσεις να πάρουμε το δρόμο στον οποίο κατοικούμε. Βέβαια στην Αθήνα δεν είμαστε και πολύ γνωστοί, στην επαρχία στην οποία είμαστε γνωστοί από τη μία άκρη και να βγούμε στην άλλη και να επιδεικνύουμε το απολυτήριο με το άριστα του γιού μας ή της κόρης μας ή να το γράφουμε και στις εφημερίδες ακόμη. Το να το γράφουν ξένοι κάπως πάει και έρχεται, αλλά να το γράφουν και οι γονείς είναι βαρύ. Να γράφουν «στον αγαπητό μου ιό, ο οποίος επέτυχε με άριστα στην τάδε σχολή, εκφράζω τα συγχαρητήριά μου και εύχομαι λαμπρά σταδιοδρομία» κλπ. Δεν ήταν τέτοια η Παναγία, δεν είχε τέτοιες ματαιοδοξίες, γι' αυτό κρίθηκε άξια να δώσει σάρκα στον Υιό του Θεού. Δεν περί αυτολογεί λοιπόν η Παναγία, απλώς προφητεύει τα μέλλοντα. «Πληστήσα και αυτή Πνεύματος Αγίου». Λέει λοιπόν εκεί ότι «από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ». Από τώρα και στο εξής θα με μακαρίζουν όλες οι γενιές. Αυτό πότε το είπε η Παναγία? Δεν το είπε το 350, ούτε το 400, ούτε το 500. Το είπε πριν ακόμη γεννήσει τον Κύριο, όταν δεν υπήρχε καν ο χριστιανισμός. Ακόμη δεν είχε ανθίσει το δέντρο του Χριστού στη γη. Οι συγγραφείς που έγραψαν τις βιογραφίες των μεγάλων ανδρών της ανθρωπότητος, του Ιουλίου Κέσαρα, του Καρόλου του Μεγάλου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των άλλων μεγάλων και σπουδαίων κατακτητών, στρατηλατών, εφευρετών, μεγάλων επιστημόνων, φιλοσόφων κλπ, δεν λένε πουθενά ότι η μητέρα κάποιου από αυτούς τους μεγάλους και σπουδαίους άνδρες είπε όταν μεσουρανούσε το παιδί της, έστω όταν ο Πλάτων θριάβευε με τους διαλόγους ή ο Σοκράτης ή ο Αριστοτέλης ή όταν είχε κάνει τις κατακτήσεις του ο Μέγας Αλέξανδρος ή ο Μέγας Ναπολέων ή οι άλλοι, ο Κάρολος κλπ. Κανενός λοιπόν από αυτούς όταν μεσουρανούσε, όχι όταν τον είχε στην κοιλιά της, δεν σκέφτηκε η μητέρα του να πει από τώρα και στο εξής θα με μακαρίζουν οι γενιές των ανθρώπων. Ούτε η μητέρα τους το είπε, ούτε οι βιογράφοι τους σκέφτηκαν να βάλουν μόνοι τους στο στόμα της μητέρας κάποιο από αυτούς τους μεγάλους τα λόγια αυτά και να πούν ότι η μητέρα παρδήματος χάριν του μεγάλου Αλεξάνδρου είπε «εμένα θα με καλοτυχίζουν οι γενιές των ανθρώπων διότι είμαι η μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου». Και αν ακόμη θα λέγαμε ότι δεν το είπε η ίδια η Παναγία αλλά το έβαλε ο Ευαγγελιστής στο στόμα της, παράδειγμα είναι αυτό, αλλά ας το δεχθούμε χάρη συζητήσεως, και πάλι τα Ευαγγέλια είναι γνωστό ότι γράφτηκαν τον πρώτο αιώνα, όταν ακόμη ο χριστιανισμός δεν είχε βγει καλά-καλά από τα όρια της Παλαιστίνης. Δεν είχε γίνει αυτό το κύμα το μεγάλο, το οποίο με την πάροδο του χρόνου κατέκτησε την ανθρωπότητα. Και πάλι, ο χριστιανισμός της εποχής εκείνης ήταν ένα τίποτε, μια αμελητέα ποσότητα. Και αν λοιπόν ο Ευαγγελιστής σκέφτηκε να το βάλει στο στόμα της Θεοτόκου, και αυτό είναι κάτι θαυμαστό. Είπε λοιπόν αυτό η Θεοτόκος όταν ακόμη δεν είχε γεννήσει τον Κύριο, ή αν θέλετε το έβαλε ο Ευαγγελιστής στο στόμα της, όταν ακόμα υπήρχαν μια χούφτα χριστιανοί
και αυτό επαληθεύτηκε από τα πράγματα. Περνούν οι αιώνες και κανείς δεν γνωρίζει τη μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν ξέρω κανείς από σας αν ξέρει το όνομά της, πώς την λέγανε. Ολυμπιάδα, αν δεν την ξέρετε. Ξεχνούν τη μητέρα του Σοκράτη. Ξέρει κανείς πώς την έλεγαν. Φεναρέτη. Ίσως στα εκατομμύρια να υπάρχουν και μερικές μονάδες ανθρώπων που να ξέρουν τις μητέρες τους. Ξεχνούν τη μητέρα του Αριστοτέλη. Εγώ δεν την ξέρω. Αν την ξέρει κανείς, ας την πει. Ξεχνούν τη μητέρα του Ιουλίου Κέσσαρα, τη μητέρα του μεγάλου Καρόλου, του μεγάλου Ναπολέοντα, ο οποίος είναι χθεσινός, δεν είναι πολύ παλιός. Κανείς όχι μόνο δεν μακαρίζει τις μητέρες αυτών των ανθρώπων, αλλά ούτε καν τις θυμάται. Πρέπει να διαβάσουμε ειδικά ιστορικά έργα, διότι και οι εγκυκλοπαίδειες δεν νομίζω να αναφέρουν τις μητέρες τους. Πρέπει να διαβάσουμε ειδικές βιογραφίες αυτών των ανθρώπων για να μάθουμε ποια ήταν η μητέρα τους. Όμως τη μητέρα του Κυρίου, τη μητέρα αυτού του κατά άνθρωπον, του κατά την ανθρώπινη όψη, του κατά το φαινόμενο μαραγκού της Ναζαρέτ, τη μητέρα αυτή τη μακαρίζουν οι γενναίες των ανθρώπων. Πέρασαν από τότε 20 ολόκληροι αιώνες και όπου να πάμε και να βρεθούμε, σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης δεν ακούμε παρά την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Και εκατομμύρια χέρια καθημερινά, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, νύκτες ή μέρες, στους ναούς, τους καθεδρικούς, τους μεγάλους, στα φτωχά παρεκκλήσια των χωριών, στις τρόγλες της Αφρικής, στην Ιεραποστολή που έχουν ναούς αχυροκαλύβες, στα σπήλια και στις οπές της γης όπου μένουν ασκητές, σε όλα, επαναλαμβάνω, τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη της γης, εκατομμύρια χέρια σηκώνονται προς τον ουρανό και ζητούν την πρεσβεία της Θεομήτωρος προς τον Υιό της. Αυτό και μόνο το στοιχείο είναι υπεραρκετό να πείσει κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ανθρώπινο, αφού αυτό επαλήθευσε μέχρι κεραίας. Ένα δεύτερο παρόμοιο. Όταν η πόρνη γυναίκα άλυψε με μοίρα τα πόδια του Κυρίου και οι μαθητές είπαν ότι αυτό το μοίρο ήταν δυνατό να πουληθεί και να διανεμηθούν τα χρήματα στους φτωχούς, ο Κύριος είπε: «Τι κόπους παρέχετε τη γυναική, έργων καλών ηργάσα το αύτη. Εις την ημέραν του ενταφιασμού μου τετήρηκεν τούτο». Είναι ένα έθιμο εδώ στους Ιουδαίους, σαν να λέει ο Κύριος να αλήφεται τους νεκρούς με βαρύτιμα αρώματα και μοίρα. Και αυτή η γυναίκα είχε το δικαίωμα να λείψει ένα νεκρό αγαπημένο της, το διδάσκαλο, εμένα, με αρώματα. Αντί να το κάνει όμως όταν θα πέθαινα, προτίμησε να το κάνει τώρα που είμαι ζωντανός. Γιατί την ενοχλείτε, γιατί την ελέγχετε? Αφήστε την. Λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης. Αν η γυναίκα πήγαινε και ρωτούσε τον Κύριο προηγουμένως και του έλεγε: «Κύριε, θα έρθω με βαρύτιμο μύρο να λείψω τα πόδια σου». Αν του το έλεγε εκ των προτέρων, δεν θα την άφηνε, θα της έλεγε: «Εγώ παιδί μου δεν χρειάζομαι μοίρα, μου αρκεί η καλή διάθεση την οποία έχεις για μένα. Πήγαινε και δώσε το αντίτιμο στους φτωχούς». Άπαξ όμως και το έκανε, συγχωρήστε μου την έκφραση, μπακαλίστηκα, χάλασε μερικά χρήματα ενώ μπορούσε να τα δώσει στους φτωχούς. Αποβλέπει στη διάθεση της γυναίκας, τη φιλόθεο διάθεση, και δεν θέλει να την τραυματίσει και τη δικαιολογεί και αποδέχεται αυτό το οποίο έκανε. Αφήστε την, λέει, έργων καλών ηργάσατο, και προσθέτει ένα λόγο φοβερό: «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, όπου αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο εν όλο το κόσμο, λαληθήσετε και ο επίησεν αυτή εις μνημόσυνον αυτής». Τι ήταν αυτό το γεγονός? Ασήμαντο, μηδαμινό, μία λεπτομέρεια, μηδαμινή λεπτομέρεια, ανάξια λόγου θα έλεγε κανείς. Όμως ο Κύριος, αμείβοντας τη διάθεση αυτής της γυναίκας, κάνει την προφητεία αυτή και λέει:
όταν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, θα κηρυχθεί και αυτό το οποίο έκανε αυτή σε μνημόσυνό της. Θα αθανατιστεί το γεγονός αυτό το οποίο έκανε. Και το λέει αυτό πότε ο Κύριος? Όταν ακόμα, επαναλαμβάνω, ο χριστιανισμός ως ένα μεγάλο κίνημα, ως μια θρησκεία μεγάλη, ήταν ανύπαρκτος. Όλος ο χριστιανισμός την εποχή εκείνη συγκεντρωνόταν στον Κύριο, στους 12 Αποστόλους και λίγες μαθήτριες τις οποίες είχε κοντά του. Την εποχή εκείνη ο Κύριος λέει ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο και μαζί με αυτό θα μνημονεύεται και το γεγονός αυτό της αλήψεως με μοίρα από την πόρνη γυναίκα. Περνούν οι αιώνες, αδελφοί μου, λησμονούνται κοσμοϊστορικά γεγονότα. Πρέπει να πάμε στην ιστορία για να διαβάσουμε μεγάλες μάχες οι οποίες έκριναν την τύχη του κόσμου, οι οποίες άλλαξαν τη ροή της ιστορίας. Λίγοι θυμόμαστε αυτά τα μεγάλα, τα κοσμοϊστορικά γεγονότα που άλλαξαν τη ροή της ιστορίας. Πολύ λίγοι. Πρέπει να πάμε σε ειδικά ιστορικά βιβλία για να τα διαβάσουμε. Λησμονούνται λοιπόν κοσμοϊστορικά γεγονότα, λησμονούνται αυτοκράτορες, λησμονούνται στρατιλάτες, οι οποίοι στην εποχή τους έκαναν τον κόσμο να τους τρέμει, και αν όχι κάθε μέρα, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, κάτω από τους θόλους των χριστιανικών ναών ακούμε όλοι τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, τις αλυψάσεις των Κύριων μύρο πόρνης γυναικός, μνίαν ποιήστε, οι θεόφρονες πατέρες παρέδωκαν. Και ψάλλουμε κάθε χρόνο τη Μεγάλη Τρίτη, η πόρνη εν κλαφμό ανεβώα εκτήρμων, και παρακάτω διάλυσον το χρέος ως καγό τους πλοκάμους, αγάπησον φιλούσαν την δικαίως μισουμένην, και το άλλο το περίφημο τροπάριο που όλοι πηγαίνουμε να το ακούσουμε, ακόμα και εκείνοι που δεν πηγαίνουν στην εκκλησία συχνά, τη Μεγάλη Τρίτη, το περίφημο τροπάριο της Κασιανής, το οποίο σημειωτέων δεν αναφέρεται στην ίδια την Κασιανή. Δεν ήταν πόρνη η Κασιανή, ήταν μια ευσεβέστατη αρχόντισσα του Βυζαντίου. Ήταν δε ποιήτρια και συνέθεσε το τροπάριο αυτό όχι για τον εαυτό της, αλλά για την πόρνη γυναίκα, η οποία άλυψε με μύρο τα πόδια του Κυρίου. Όλοι λοιπόν τη Μεγάλη Τρίτη ακούμε στην Εκκλησία «Κύριε, η εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γυνή, την σύνεστομένη θεότητα, μυροφόρου αναλαβούσα τάξην, μοίρα σύ πρώτου ενταφιασμού σου κομίζει. Ήμι λέγουσα ότι νίξ μη υπάρχει, ίστρος ακολασίας, ζωφόδη στέ και ασέλινος έρος της αμαρτίας», κλπ. Και στο τέλος λέει «Αμαρτιών μου τα πλήθη και κρυμάτων σου, αβίσους τι σε ξυχνιάσει ψυχοσώστα σωτήρ μου». Ποιος μπορεί, Κύριε, λέει, να εξερευνήσει την απειρία των αμαρτιών μου, αλλά και τα αβυσαλαία κρίματά σου, τους αβυσαλαίους τρόπους δια των οποίων απειργάζεσαι τη σωτηρία των αμαρτωλών. Μη με την συνδούλην παρίδη σου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Μη με παραβλέψεις, μη με περιφρονήσεις, λέει, εμένα τη δούλη σου, εσύ που έχεις αμέτρητο το έλεος. Και λέει πριν πάλι, καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδας, αποσμίξω τούτους δε πάλιν της της κεφαλής μου βοστρίχης. Θα καταφυλίσω τα πανάχραντα πόδια σου και θα τα σκουπίσω με τις πλεξίδες της κεφαλής μου. Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Ποιος δεν το έχει ακούσει αυτό? Ποιος δεν το ακούει αυτό κάθε χρόνο? Ενώ, επαναλαμβάνω, λησμονήθηκαν κοσμοϊστορικά γεγονότα. Αυτά είναι τυχαία? Να γραφτούν αυτά τα πράγματα το 40 με 50 μετά Χριστόν, όταν ο χριστιανισμός ήταν μια χούφτα μέσα στην Παλαιστίνη και 20 ολόκληροι αιώνες να επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία είπε ο Κύριος και να επαληθεύουν μέχρι κεραίας τις προφητείες του. Έχοντας λοιπόν εμείς αυτό το διηνεκές θαύμα, την επαλήθευση των προφητιών του Κυρίου, όπως ακριβώς αναφέρονται στο Ευαγγέλιο, δεν έχουμε ανάγκη άλλων θαυμάτων. Αυτό το θαύμα της επαληθεύσεως μέχρι κεραίας του Ευαγγελίου είναι υπεραρκετό να μας πείθει ότι το Ευαγγέλιο είναι Λόγος Θεού μένων εις τους αιώνας. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο περί θεότητας του χριστιανισμού στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.
πατέρων σοφία και παράδοση. Μία πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκυπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παρασκευάς Λεκέας.